καταιγιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια της σειράς. Με τη φωτιά που ξεσπάει στο σπίτι της οικογένειας Στεφανέα να οφείλεται τελικά σε εμπρισμό. Αυτό δείχνει πως κάποιος θέλει να τους βγάλει άμεσα από τη μέση. Ποια βεντέτα όμως ξεσπά και γιατί ευθύνεται η Χάιδο? Το μυστήριο βγαίνει στο φως. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Μιλτιάδης είναι αυτός που βάζει τη φωτιά. Στόχος του είναι να καταστρέψει τους Στεφανέους για να εκδικηθεί στο όνομα του πατέρα του. Βέβαια, αυτό δεν θα έχει την εξέλιξη που θα ήθελε. Η Βασιλική, η Χάιδο και το μωρό καταφέρουν να βγουν αλόβητες από τις φλόγες. Οι αρχές ενημερώνουν την οικογένεια πως για όλα ευθύνεται κάποιος που έβαλε στόχο να τη σκοτώσει. Η φωτιά δεν ξέσπασε μόνη της. Κάποιος έχει μεγάλο άχτη στους Στεφανέους. Ας πάμε όμως πίσω στο παρελθόν. Η Χάιδο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι χωμένη σε βεντέτες από παιδί. Έτσι αρχίζει να αναζητά στο παρελθόν της ποιος έβλαψε και ποιος θέλει να την εκδικηθεί. Τότε το μυαλό της πάει στον Στέλιο Βαφέα, στον άντρα που δολοφόνησε εν ψυχρό, για να εκδικηθεί τον θάνατο της κόρης της. Είναι άραγε μέλος της οικογένειάς του ο Μιλτιάδης? Είναι ο Στέλιος αυτός που με το θάνατό του ξεκίνησε τώρα τη νέα βεντέτα? Η Χάιδο πλέον τρώγεται με τα ρούχα της και παλεύει να σκεφτεί εάν είναι η οικογένειά του ή αν τους εκδικείται κάποιος άλλος που δεν γνωρίζει ως τώρα. Στην τρίτη σεζόν θα μάθουμε τι είναι αυτό που κρύβει ο Μιλτιάδης και ποιος τον έχει πειράξει τόσο από την οικογένεια Στεφανέα. Όλα κρέμονται από μια πολύ λεπτή κλωστή και οι ζωές όλων είναι σε κίνδυνο. Φαίνεται πως η Χάιδο κρύβει πολλά μυστικά που στο τρίτο κύκλο αναμένεται να βγουν στο φως. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!